Διασμός με όλο το νόημα. Εγώ ήμουν τώρα 11 χρονών, εγώ ήμουν σε σοκ, γιατί να με στηρίζουν θέλαν να με καταστρέψουν. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Απλά εντάξει, δεν ήθελα να το περάσω στην οικογένειά μου τότε. Είναι η αθλήτρια για την οποία ενημέρωσε την εισαγγελία η Σοφία Μπεκατόρου. Πριν από μία δεκαετία περίπου, υπέστη σεξουαλική κακοποίηση από τον τότε προπονητή της. Το αδίκημα στη δική της περίπτωση δεν έχει παραγραφεί και θα κληθεί άμεσα να καταθέσει. Επικοινώνησα με τη Σοφία θέλοντας μήνυμα υποστήριξης όπως θα έχει λάβει πολλά άλλα. Δεν είχα πρόθεση να μιλήσω στην αρχή. Έστειλα ένα μήνυμα, της είπα κάποια πράγματα και της είπα απ' έξω τι μου έχει συμβεί και έτσι ήρθαμε σε επικοινωνία. Διασμός με όλο το νόημα. Πέρασαν 3 χρόνια για το προσωπικούς μου. Και ήσασταν πλέον 14 όταν το καταγγείλω. Ήμουν 14, ναι. Δεν άντεχα άλλο και έπρεπε κάπως. Όλο το θάρρος να το πω στους γονείς μου. Με το που το μάθανε οι γονείς μου πήγανε κατευθείαν στην αστυνομία και τη βράδυ του πόντου. Η 20χρονη είναι σήμερα μέλος εθνικής θεοπλοϊκής ομάδας με παγκόσμιες διακρίσεις, αλλά και φοιτήτρια. Όλο αυτό το διάστημα ανέβαινε το δικό της Γολγοθά. Είχαμε ζήσει περιοριστικά μέτρα. Έπρεπε ή να διαφυλάξουν εμένα, οι γονείς μου, ή να γίνει ένας διασυρμός σε ένα ολόκληρο χωριό που θα ήταν πάρα πολύ βαρύ για μένα, είναι 11 χρονών. Οπότε αποφασίσαμε να μην το κινήσουμε νομικά, πέρα από το να απευθυνθούμε στο συμβούλιο του ομίλου. Οι οποίοι απλά το θάψαν το θέμα, οι οποίοι απλά κοιτάξαν να με διασύρουν σε ένα ολόκληρο χωριό. Καταγγέλει πως δέχτηκε πόλεμο ακόμη και από τον ναυτικό όμιλο στον οποίο άνοικε τότε. Συνέχισα στον όμιλο, τα άλλαξε ο προπονητής, άλλαξα και εγώ κατηγορία. Και συνέχισα και τότε ήταν που επέκτησα τις περισσότερες μου διακρίσεις, μετά που έφυγε στους άνθρωπος τέλος πάντων. Δεν έφτασε ποτέ στην ομοσπονδία το θέμα. Δεν το πήγε καν ο όμιλος εκεί. Αυτό που το καλύψανε στην ουσία είναι η θητεία του γίνει και αυτή του ομίλου, διοικητικό του ομίλου. Το έθαψε βαθιά μέσα της για να συνεχίσει. Αλλά το τραύμα δεν θα κλείσει ποτέ. Τώρα που έφτασα μια ηλικία, μπορώ να επέρασω τον εαυτό μου και πιο πολύ και για την οικογένειά μου. Δεν δέχομαι κάποια πράγματα και γι' αυτό κάποια πράγματα πρέπει να βγουν στο φως και να αποκατασταθεί όλη η υπόθεση.